για να σκορπίσουμε, να ειδούμε και την Πανάγια, όπου μας φαίνει τη χαρά. Τα σπαργάνα για το Χριστό, έλατε όλες σας εδώ. Κοιμάτε στα τριάντα φύλλα, γεννιέτε με στα λουλούδα. Γεννιέτε με στα λουλούδα, κοιμάτε στα τριάντα φύλλα. Τα σπαργάνα για το Χριστό, έλατε όλες σας εδώ. Τα σπαργάνα να φτιάξουμε και το Χριστό να αλλάξουμε. Εγώ είμαι στο κάστρο εδώ περίπου 40 χρόνια και έχουμε τώρα 7 χρόνια έχουμε αρχίσει να κάνουμε αυτές τις τηγανίτες. Ήταν μια κοβέλα από το καπί, ξεκινήσαμε σιγά σιγά. Αυτές τις φτιάχναμε στο χωριό και τρώγαμε. Δεν είχαμε τίποτε να φάμε. Περιμέναμε να μας φτιάξουν αυτή τη τηγανίτα τα Χριστούγεννα να φάμε. Χριστούγεννα σε Χριστούγεννα τρώγαμε γλυκό. Και οι γονείς μας έφτιαχναν όταν κοιμόμασταν εμείς τι έκαναν, γιατί όταν ήταν παίρναμε και δεν μπορούσα να τις κρατήσω. Τις κάναμε αυτές, μετά τις ζυμαντάμε με λίγο ζάχαρη, λίγο μέλι και νερό και καρύδια. Πού να τα βρίσκουμε και τα καρύδια. Αυτό ήταν το γλυκό μας. Να ξέρετε παιδιά, η ζωή ήταν πολύ δύσκολη τότε. Το μυστικό ποιο είναι, το μυστικό ποιο είναι, είναι η πλάκα. Είναι η πλάκα πρώτα. Η πλάκα και η φωτιά. Και του ζύμι την κάνεις όπως θέλεις. Θέλεις να την κάνεις πιο ωραία, την κάνεις πιο ωραία. Θέλεις να την κάνεις πιο σφιχτή, την κάνεις πιο σφιχτή. Βλέπεις και την κάνεις. Αλλά το πρώτο είναι η ξύλα και η πλάκα. Δεν έχεις πλάκα, δεν κάνεις τίποτα. Πρέπει να τα μάθουν αυτά. Εγώ γι' αυτό λέω ακόμα φέτος θα την κάνω. Λέω δεν ξέρω μετά αν μπορώ να το κάνω. Να μάθουν οι άλλες νέες που είναι τώρα, βλέπω ξεκίνησαν πολλές. Να μάθετε για τα παιδιά. Να μην αυτό το έρθει και θέλω να μείνει στο κάστρο. Από εδώ ξεκίνησε και εδώ να μην. Όπως το έφερα εγώ με τα μάρμαρα εκεί γιατί το φτιάχαμε πρώτα. Αυτά παιδιά, να είστε καλά, χρόνια πολλά και να είστε πάντα καλά. Και αν δεν είμαι εγώ θα είναι η άλλη όλη πίσω, θα άρχισε να τις βλέπετε. Να είσαι καλά.